Σάρκα και οστά φαίνεται να παίρνει το έργο ανάπλασης στο χερσαίο χώρο της Πέτρας του Ρωμιού. Όπως αποκάλυψε στον Αντένα ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, το χρόνιο αίτημα της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Πάφου και των τοπικών αρχών για βελτίωση της εικόνας σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας και προσβασιμότητας στο χώρο της Πέτρας του Ρωμιού θα λυθούν με την επιχειρούμενη ανάπλαση. Υπάρχει ένα πέρασμα κάτω από τον δρόμο, το οποίο στην υφιστάμενη του κατάσταση μαζεύει πολλά όμβρια ύδατα και δημιουργούνται λάσπες και έτσι είναι μια δύσβατη κατάσταση. Υπάρχει και το θέμα του φωτισμού το οποίο μελετούν, ούτως ώστε να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια στην περιοχή κατά τις νυχτερινές ώρες, με απότερο σκοπό ο χώρος να γίνει πιο εύχριστος από το κοινό. Σύμφωνα με φορείς της επαρχίας, στην περιοχή η οποία κατακλείζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου από χιλιάδες επισκέπτες και αποτελεί ένα από τα πιο ξακουστά αξιοθέατα του νησιού, επιβάλλεται η δημιουργία προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες, καθώς και η δημιουργία παραλίας λουωμένων. Η μελέτη αυτή έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια διαβούλευση με το τμήμα περιβάλλοντος, διότι είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ό,τι κάνουμε σχετικά με τις οικοδομικές εργασίες δεν θα επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον. Την ίδια ώρα οι οικολόγοι αντιδρούν σημειώνοντας πως θα πρέπει να γίνουν υποδομές με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον, οι οποίες θα διευκολύνουν τους επισκέπτες χωρίς να έχει καταστραφεί ο ιστορικός χώρος. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση σε μια περιοχή που είναι Natura, που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι φιλοξενεί κοινωνίες πουλιών και άλλων ειδών της πανίδας, να δοθεί για τουριστική ανάπτυξη και να γίνει μια πλάση. Σύμφωνα με αρμόδιους φορείς, η περιοχή που συνδέεται με την πολιτιστική διαδρομή της θεάς Αφροδίτης, αλλά και με πολλούς μύθους γύρω από την αιώνια νεότητα, την ομορφιά, την καλή τύχη, τη γονιμότητα και την αληθινή αγάπη, έχει καταστεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς, καταγράφοντας τα τελευταία χρόνια ρεκόρ επισκεψιμότητας, κυρίως από νέα ζευγάρια.